Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο έχουμε ένα Τίμου haul. Το βίντεο που θα δείτε είναι σε συνεργασία με το Τίμου. Για όσους δεν γνωρίζουν, το Τίμου είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο έχει τα πάντα, ό,τι μπορεί να σκεφτείς. Έχει προϊόντα περιποίησης, έχει προϊόντα μακιγιάζ, έχει ρούχα, τσάντες, ηλεκτρονικά είδη, πράγματα για το σπίτι, οικιακά σκεύη, για την κουζίνα, για το μπάνιο, ό,τι μπορείς να σκεφτείς, παιχνίδια, τα πάντα. Οπότε, μου δώσανε τη δυνατότητα να πάρω πράγματα αξίας 130 ευρώ και παράλληλα να σας δώσω ένα κουπόνι, μία δωροεπιταγή αξίας 100 ευρώ για να κάνετε κι εσείς τα ψώνια σας. Τι χρειάζεται τώρα για να πάρετε τη δωροεπιταγή των 100 ευρώ? Ισχύει για καινούριους χρήστες, οπότε θα πρέπει από το link που έχω στην περιγραφή κάτω από το βίντεο να κατεβάσετε την εφαρμογή στο κινητό σας και βάζοντας τον κωδικό που θα δείτε εδώ πέρα στο βίντεο, αλλά θα υπάρχει και κάτω στο κουτί περιγραφής, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας. Και υπάρχει και ένα παιχνίδι που μπορείτε να παίξετε και να κερδίσετε έξτρα κουπόνια αξίας μέχρι 200 ευρώ. Ελπίζω να είστε τυχεροί. Η αποστολή των προϊόντων θα είναι δωρεάν. Μπορείτε να κάνετε επιστροφές των προϊόντων μέχρι 90 μέρες μετά την παραλαβή των προϊόντων και τα προϊόντα έρχονται περίπου σε μια εβδομάδα, 10 μέρες. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα υπάρχουν και στην περιγραφή κάτω από το βίντεο, οπότε μπορείτε να πάτε να δείτε τα πάντα. Είναι πάρα πολύ εύκολο και να κατεβάσεις την εφαρμογή και να βάλεις τον κωδικό. Δεν είναι τίποτα, αρκεί να πατήσετε αυτό το link που έχω από κάτω. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τι πήρα εγώ. Όλα έχουν σχέση με το θέμα των βίντεο που ανεβαίνουν σε αυτό εδώ το κανάλι και πάμε γρήγορα να τα δούμε. Από τι να ξεκινήσω? Λοιπόν, τα έχω όλα εδώ. Θα ξεκινήσω με τα πινέλα. Γενικά εγώ χρησιμοποιώ κάθε μέρα καινούριο πινέλο. Δεν μ' αρέσει να βάζω, παιδιά, λερωμένο πινέλο στο πρόσωπό μου. Νιώθω ότι θα βγάλω σπυράκια. Και όντως μπορεί να βγάλω σπυράκια, δηλαδή δεν το νιώθω μόνο. Οπότε θέλω να έχω πολλά πινέλα. Τα πλένω μία φορά την εβδομάδα και θα ήθελα να μην χρειάζεται να τα πλένω τόσο συχνά, να έχω περισσότερα. Οπότε πήρα 2 σετ πινέλων. Το ένα σετάκι είναι αυτά εδώ και το δεύτερο σετάκι είναι αυτά. Αυτά, να σας πω, τα μαύρα μου άρεσαν περισσότερο, γιατί έχουν πιο πολλά πινέλα βάσης που εμένα μου χρειάζονται. Γενικά είναι πιο πολλά αυτά εδώ. Θα υπάρχουν τα links από κάτω, όλα θα τα βρείτε πάρα πολύ εύκολα τα προϊόντα που σας δείχνω, αν σας ενδιαφέρουν. Και μου φάνηκαν και λίγο πιο ποιοτικά από τα προηγούμενα. Γενικά, στα συγκεκριμένα που παρέλαβα εγώ, κάποιες τριχούλες από τα πινέλα προεξέχουν. Όμως, παρόλο που τα έχω πλύνει ήδη 2 φορές, δεν μάδισαν καθόλου. Είναι πάρα πολύ μαλακά, δεν πάθανε τίποτα. Τώρα, θα δείξει ο χρόνος πόσο θα αντέξουν. Όμως, για το σκοπό που τα θέλω εγώ, για να έχω περισσότερα πινέλα, να μην χρειάζεται να πλένω όλη την ώρα, είναι μια χαρά. Και το μακιγιάζ μια χαρά το κάνουν, και τα προϊόντα μια χαρά μπαίνουν στο πρόσωπο. Δεν έχουν κανένα θέμα. Πήρα σφουγγαράκια, αυτήν εδώ την αυγοθήκη, την τεράστια, δείτε εδώ πέρα, έχει 8 σφουγγαράκια τα οποία έχουν κάποιες μικρές διαφορές, δηλαδή υπάρχουν σφουγγαράκια μέσα τα οποία είναι από κάτω όπως βλέπετε πλακέ, έχει 2 τέτοια, 2 και αυτά είναι πλακέ από κάτω και αυτά είναι πλακέ από κάτω, αυτά δεν είναι πλακέ, είναι όλο στρόγγυλο κανονικά και αυτά είναι πλακέ εδώ πέρα, από πάνω. Τα σφουγγαράκια, γενικά καλό είναι να τα αντικαθιστούμε συχνά και να μην χρησιμοποιούμε δεύτερη φορά το ίδιο σφουγγαράκι, οπότε αν έχεις πολλά και βάφεσαι καθημερινά, βολεύει τρομερά. Οι τιμές, να σας πω, ότι είναι πάρα πολύ χαμηλές. Δεν θυμάμαι καν πόσο έκαναν, θα σας τα έχω όλα γραμμένα.
Έχω κάνει ήδη μακιγιάζ με αυτά τα σφουγγαράκια, ήταν μια χαρά. Δεν είχαν κάποια διαφορά από τα υπόλοιπα σφουγγαράκια. Ήταν τέλεια, ούτε πάθαν τίποτα και καθαρίζουν πάρα πολύ εύκολα. Κανένα απολύτως θέμα και τα έχεις και σε θήκη, οπότε δεν σου σκονίζονται, δεν ψάχνεις πού θα τα βάλεις κτλ. Επίσης, σε σχέση με τα σφουγγαράκια, πήρα αυτό εδώ, θήκη πάλι για σφουγγαράκια, η οποία, παιδιά, έτσι ανοίγει και μπαίνει μέσα το σφουγγαράκι, έχει τρυπούλες, οπότε το σφουγγαράκι σου παίρνει αέρα και δεν μουχλιάζει. Είναι πολύ υγιεινό και δελερώνεται και αέρα παίρνει, πάρα πολύ βολικό. Επίσης πήρα πάρα πολλά puffs. Αυτά εδώ τα σφουγγαράκια που είναι για την πούδρα. Πήρα 10 τέτοια και 10 θήκες για να τα αποθηκεύω. Όμως βλέπω ότι σε κάθε θήκη μπορείς να βάλεις και 2. Να το έχετε στα υπόψη σας και έτσι προστατεύονται, δεν λερώνονται και είναι πάρα πολύ βολικό να έχεις πολλά, γιατί δεν χρειάζεται να πλένεις όλη την ώρα. Τα έχω χρησιμοποιήσει αρκετά μέχρι στιγμής, δεν έχουν πάθει απολύτως τίποτα. Τα έχω πλύνει, τα έχω ξαναπλύνει, είναι σαν καινούρια. Κάτι άλλο που πήρα είναι αυτό εδώ που βοηθάει πάρα πολύ να πλένεις τα πινέλα σου. Έχει βεντούζες από πίσω. Το βεντουζώνεις στο νεροχύτη σου, βάζεις σαπούνι και νερό και τρίβεις πάνω τα πινέλα. Πολλές φορές, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, ειδικά στα πινέλα που είναι του foundation, μένει προϊόν εσωτερικά μέσα στο πινέλο. Οπότε χρειάζεσαι κάτι με προεξοχές για να τρίβεις εκεί πέρα και να εισχωρεί πιο μέσα το σαπούνι και να καθαρίζει σε βάθος το πινέλο σου, και αυτό είναι ό,τι πρέπει. Το έχω δει σε πάρα πολύ κόσμο, οπότε ζήλεψα και το πήρα κι εγώ. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι το οποίο με έσωσε. Είναι κάτι πολύ απλό και πολύ σωτήριο παράλληλα. Όταν πλένω το πρόσωπό μου, κάθε φορά που πλένω το πρόσωπό μου, τσατίζομαι τρομερά, γιατί τρέχουν νερά και μου βρέχουν τα μανίκια. Πήρα αυτά εδώ, τα οποία είναι η ανακάλυψη του αιώνα. Παιδιά, έχω σωθεί, τα βάζω έτσι κάθε φορά που είναι να πλύνω τα μούτρα μου και δεν βρέχω το ρολόι μου, δεν χρειάζεται καν να το βγάλω, δεν βρέχω τα μανίκια μου, δεν περνάει σταγόνα από εδώ, μετά τα βγάζω, μπορεί να τα κουμπίσω έτσι λίγο στο καλοριφέρ να στεγνώσουν, που δεν βρέχονται και πολύ, κάποιες σταγόνες ουσιαστικά. Είναι σωτηρία αυτά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που τα πήρα και είχαν 1 ευρώ, πραγματικά τίποτα. Και για τη δουλειά που κάνουν, για το πόσο με βοηθάνε όταν πλένομαι, δεν το συζητώ. Λοιπόν, πάμε σε αυτά εδώ πέρα, είναι κάτι χαρτάκια με αυτοκόλλητο, τα οποία, καθίστε να βγάλω να σας δείξω, τα κολλάς έτσι εδώ, κάτω από το μάτι, τα έχω δει πάρα πολύ στο ξένο YouTube αυτά και αναρωτιόμουν πού τα βρίσκουν, και μπορείς να βάζεις σκιές χωρίς να κινδυνεύει να πάει σκιά στο υπόλοιπο πρόσωπο και επίσης σε βοηθάει να κάνεις γραμμία eyeliner, σε βοηθάει να κάνεις πιο αιχμηρό το σβησμένο eyeliner. Γενικά είναι πολύ εξυπηρετικά. Στο επόμενο βίντεο θα δείτε τα χρησιμοποιώ, γιατί το επόμενο βίντεο το έχω γυρίσει πιο πριν, οπότε θα τα δείτε εκεί πέρα, τα κολλάς εδώ, κάνεις το μακιγιάζ σου, τα ξεκολλάς και έχει βγει το μάτι με πολύ έντονη γραμμή. Όχι ρε παιδιά, θα τα δείτε στο βίντεο μακιγιάζ που ήδη έχει ανέβει, ναι, έχω χάσει τη σειρά. Σε αυτό που ήδη έχει ανέβει, στο αμέσως προηγούμενο βίντεο. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ το χτενάκι βλεφαρίδων, αυτό. Πάρα πολλές φορές με τη μάσκαρα κολλάνε οι βλεφαρίδες μεταξύ τους, ενώνονται. Άμα έχεις ένα τέτοιο, πας εδώ και τις χτενίζεις, τώρα δεν έχω και καθρέφτη, και ξεμπλέκονται και ανοίγουν. Είναι πάρα πολύ εξυπηρετικό, δεν είχα ξαναδεί αλλού κάτι τέτοιο, μου άρεσε.
Πήρα ψεύτικες βλεφαρίδες, τις οποίες δεν τις έχω χρησιμοποιήσει ακόμα. Γενικά θέλω να μάθω να βάζω βλεφαρίδες. Και πραγματικά λυπόμουν να πάρω πολύ ακριβές βλεφαρίδες, γιατί είναι πραγματικά για εξάσκηση. Οπότε ήθελα κάτι οικονομικό. Μου φάνηκαν πολύ ωραίες και από κοντά που τις βλέπω μου αρέσουν. Είναι από μόνες τους κομμένες, δεν χρειάζεται να τις κόψεις, και είναι ότι πρέπει για να κάνεις εδώ έτσι wing, να κάνεις πιο εντυπωσιακή την άκρη, πιο μακρύ το βλέμμα. Μου αρέσουν, θα τις δούμε σε βίντεο, θα τις χρησιμοποιήσω. Και μαζί με αυτές, καθίστε να το ανοίξω, πήρα και αυτό εδώ το πραγματάκι που είναι για να πιάνεις έτσι τη βλεφαρίδα και να την τοποθετείς πιο εύκολα στο μάτι. Επειδή έχει εδώ μάκρος, πιάνει καλύτερα τη βλεφαρίδα θεωρητικά από ότι τα άλλα τσιμπιδάκια που είναι για βλεφαρίδες. Τώρα αυτό θα το δω στην πράξη, πάντως μοιάζει πάρα πολύ βολικό, γιατί εμένα τα υπόλοιπα τσιμπιδάκια δεν με βολεύουν πολύ. Πάμε τώρα σε προϊόντα για τα μαλλιά. Πήρα αυτή τη στέκα που είδατε στο προηγούμενο βίντεο μακιγιάζ, η οποία μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι υπέρλαμπρη. Νόμιζα, παιδιά, να σας πω την αλήθεια, ότι τα διαμαντάκια που έχει εδώ πάνω κατευθείαν θα φύγουν. Είναι πάρα πολύ καλά κολλημένα. Και μοιάζει μια πολύ ποιοτική στέκα. Πήρα και άλλες στέκες. Αυτά εδώ ήταν τετράδα, ήταν όλες μαζί. Είναι ανοιξιάτικες. Αυτήν εδώ θα τη δείτε σε επόμενο βίντεο που τη φορώ. Μου αρέσει πολύ. Και αυτήν εδώ, καθίστε να τις βάλω να τις δείτε. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ σε αυτές τις στέκες, επειδή τις έχω δοκιμάσει, τις έχω χρησιμοποιήσει, είναι ότι όσες ώρες και να τις φοράω, δεν με πονάνε εδώ πίσω. Ενώ γενικά εγώ έχω ένα θέμα με τις στέκες, με πονάνε εκεί πίσω από τα αυτιά. Αυτές είναι πάρα πολύ μαλακές, στέκονται καλά και συγχρόνως δεν με πονάνε εκεί. Και η τέταρτη είναι αυτή. Νομίζω έτσι για να κάνουμε το μακιγιάζ στο κανάλι, για να κάνω το σκίνκερ μου στο νεροχύτη, είναι ό,τι πρέπει. Ξεμαλιάστηκα. Λοιπόν, συνεχίζω με μαλλιά και τώρα θα σας κουφάνω. Πήρα ψεύτικα μαλλιά. Ναι. Λοιπόν, τα ανοίγω να τα δείτε. Δεν είναι η σωστή απόχρωση, φταίω κι εγώ γιατί σκούρινα λίγο τα μαλλιά μου, αλλά και αυτό μου βγήκε λίγο πιο ανοιχτό από ό,τι περίμενα. Επίσης θα το δείτε φορεμένο στο αμέσως επόμενο βίντεο, αλλά να σας το δείξω λίγο και τώρα. Σκέφτηκα να το ψεκάσω το μαλλί με ένα σπρέι που έχω για τις ρίζες και να το σκουρίνω λίγο. Ήθελα πρώτα να σας το δείξω έτσι, γιατί δεν ξέρω πώς θα γίνει άμα το ψεκάσω, και μετά να πειραματιστώ. Έχει κλάμερα από εδώ, ανοίγει, πιάνεται εδώ και πιάνεις τα μαλλιά σου πίσω, βάζεις αυτό και αποκτάς ωραίο μαλλί. Θα σας βάλω και φωτογραφία. Να σας πω ότι από κοντά δεν μοιάζει και πάρα πολύ ψεύτικο. Δηλαδή περίμενα ότι θα δείχνει πάρα πολύ ψεύτικο. Είναι πάρα πολύ κοντά σε αληθινό μαλλί, αλλά πάρα πολύ κοντά, και ειδικά για την τιμή του. Είναι μια χαρά, δηλαδή δεν νομίζω ότι κανείς θα πει «Α, αυτή φοράει ψεύτικο μαλλί». Μου άρεσε πολύ, το βρήκα πολύ ποιοτικό. Έρχεται μαζί με αυτό εδώ το διχτάκι. Θα σας συμβούλευα αν πάρετε κάτι τέτοιο, κάθε φορά να τα ξαναβάζετε τα μαλλιά μέσα στο διχτάκι για να προστατεύονται, να μην μπερδευτούν, να μην γίνει χαμούλης. Πήρα και αυτό εδώ, το οποίο είναι σαν στέκα το φοράς, αλλά έχει πλεξούδα μπροστά. Και από πίσω έχει αυξομοίωση, σαν την αυξομοίωση που έχουν τα σουτιέν, ώστε να το προσαρμόσεις εσύ όπως θέλεις στο κεφάλι σου. Θα το βάλω τώρα έτσι λίγο πρόχειρα να το δείτε πώς κάθεται. Μπορείς να το βάλεις μπροστά από τα αυτιά, πίσω από τα αυτιά, όπως θέλεις εσύ. Να το δοκιμάσω και πίσω από τα αυτιά. Όχι, μπροστά από τα αυτιά καλύτερα. Έτσι. Να σας πω την αλήθεια, αυτό, επειδή εγώ δεν έχω πάρα πολύ μαλλί, νομίζω δεν μου κάθεται καλά, γιατί μου σηκώνει εδώ πέρα τα μαλλιά. Σε μια κοπέλα η οποία έχει πιο πολύ μαλλί, πιστεύω θα κάτσει λίγο καλύτερα.
Όμως, αυτό εδώ όλος παραδόξως μου άρεσε πάρα πολύ, μου τέριαξε περισσότερο. Λοιπόν, συνεχίζω με πράγματα αποθήκευσης. Πήρα αυτό εδώ για να βάζω μέσα πινέλα, είναι ένα ποτηράκι, μπορείς να το χρησιμοποιείς για να βάζεις και τα μολύβια σου, τα στυλό, το ό,τι θέλεις. Εγώ το πήρα για πινέλα. Πήρα αυτό εδώ για πινέλα, που έχω βάλει και όλα στα πινέλα μου, τα πινέλα ματιών. Έχει τρυπούλες για να είναι τα πινέλα έτσι χωριστά. Είναι πάρα πολύ εύκολο όταν τα έχεις εδώ να βρίσκεις το πινέλο που θέλεις. Να τα έχεις όλα συγκεντρωμένα. Είναι για πινέλα ματιών, όχι για πινέλα προσώπου, γιατί τα πινέλα προσώπου είναι λίγο πιο χοντρά. Με βάση το μέγεθος που έχουν οι τρυπούλες, είναι για πινέλα ματιών. Αλλά δείτε τι ωραία που είναι εδώ. Πάμε τώρα σε άλλο κουτί αποθήκευσης πινέλων. Γενικά, όπως καταλαβαίνετε, μου έλειπαν τέτοια πράγματα και πήρα αυτό εδώ, που το έχω δει και σε άλλα κανάλια. Ανοίγει έτσι, βάζεις εδώ μέσα τα πινέλα σου, έχει θικούλες και το κλείνεις και δεν σκονίζονται καθόλου τα πινέλα σου. Μπορείς, όταν θα το ακουμπήσεις στο γραφείο σου, να το γυρνάς, έχει από κάτω κάτι σαν τροχαλία και το γυρνάς έτσι για να βρεις το πινέλο που θέλεις. Πολύ ωραίο, πολύ βολικό. Πήρα και ένα φανταστικό νεσεσέρ, παιδιά. Δείτε τι ωραίο που είναι. Και σαν μέγεθος μου άρεσε πολύ. Αλλά και το πώς είναι μέσα. Εδώ βάζω τα προϊόντα skincare που χρησιμοποιώ την εκάστοτε περίοδο. Για να τα έχω όλα μαζί, αλλά και για ταξίδια, για προϊόντα μακιγιάς, για ό,τι θέλεις. Έχει και το καθρεφτάκι, καθίστε γιατί το κλείσα γρήγορα. Έχει και το καθρεφτάκι, έχει και εδώ να βάλεις πινέλα αν θέλεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ βολικό. Και το τελευταίο που θέλω να σας δείξω είναι κάτι που με έχει σώσει και έχει να κάνει με αποθηκευτικό χώρο και πάλι. Και είναι αυτό εδώ το τεράστιο κουτί. Παιδιά, δείτε καταρχάς τι όμορφο που είναι. Λοιπόν, το έχω φουλάρει τόσο πολύ που δεν μπορώ να το σηκώσω. Λοιπόν, χωράει πάρα πολλά πράγματα. Δείτε εδώ τι έχω βάλει. Παίρνει ψηλά προϊόντα εδώ πάνω. Δηλαδή, σας το δείχνω για να καταλάβετε το ύψος, αλλά νομίζω ότι... Ναι, έπαιρνε και πιο ψηλό από αυτό και στην άκρη εδώ έχει δύο έξτρα θικούλες για ό,τι θες να βάλεις. Στο πλάι από εδώ έχει τέσσερα σιρταράκια για να βάλεις προϊόντα. Και από εδώ, ελπίζω να μην μου πέσει, και από εδώ ανοίγει και μπορείς να βάλεις κραγιόν, έχει θήκες για κραγιόν. Κάνω και βάρη παράλληλα. Και εδώ μπροστά έχει σιρταράκια όπου εγώ έβαλα παλέτες. Έτσι. Με δυσκολία το κρατάω, παιδιά, πόσα πράγματα έχω βάλει μέσα. Και τα έχεις όλα εδώ πέρα τακτοποιημένα και δεν σου σκονίζονται και ξέρεις που τα έχεις και είναι όμορφα και ωραία περιποιημένα. Νομίζω ότι θα έρθει και δεύτερο βίντεο με Timu Haul, γιατί είδα και άλλα πάρα πολύ ωραία πράγματα και έτσι μπήκα στον πειρασμό και εκείνα είχαν να κάνουν με κούπες που ήταν φανταστικές, γενικά με είδη οργάνωσης της κουζίνας και του μπάνιου. Μπορείτε και εσείς να κάνετε τις αγορές αξιοποιώντας την δώρο επιταγή των 100 ευρώ, να παίξετε και το παιχνίδι, μήπως είστε τυχεροί και κερδίσετε και άλλες δώρο επιταγές. Ελπίζω να σας φάνηκε ενδιαφέρον το βίντεο. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like, εγγραφή στο κανάλι μου με πατημένο καμπανάκι, να με ακολουθήσετε και σε Instagram και σε TikTok και εμείς εδώ θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!